City International 106,1 MHz FM Stereo. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10.30 το πρωί. Και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου. Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη στους ρυθμούς της 77ης Διεθνούς Εκθέσεως και η εκπομπή «Παράθυρο στην πόλη» ή «Στην πόλη από το παράθυρο» δίνει θέση σήμερα σε έναν τοπικό φορέα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κοντά μας βρίσκεται ο αντιπρόεδρός του, κ. Γιώργος Σιλιάδης, ο οποίος θα φωτίσει τις θέσεις και τις απόψεις του επιμελητηρίου. Καλημέρα κύριε Ηλιάδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Χατζηπαύλου, καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Κύριε Ηλιάδη, θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε πόσα μέλη έχετε, πόσες επιχειρήσεις εκπροσωπείτε. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και είναι το μεγαλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα. Απαριθμεί περί τα 55.000 μέλη και μάλιστα από όλα τα επαγγέλματα, από όλους τους κλάδους των επαγγελμάτων, κυρίως βέβαια της παροχής υπηρεσίας. Δεν έχουμε δηλαδή επαγγέλματα μεταποίησης. Αυτά υπάρχουν και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Είναι πάνω, περίπου στα 200 από ό,τι ξέρω, Ίσως και παραπάνω. Φανταστείτε ότι είναι διαφόρων μεγεθών επιχειρήσεις, από τις πολύ μικρές, τους αυτοαπασχολούμενους του ενός ατόμου, μέχρι επιχειρήσεις πάρα πολύ μεγάλες, οι οποίες μπορεί να παραϊθμούν και 200 άτομα προσωπικό. Μάλιστα. Πόσα χρόνια μετράει στην πόλη μας, πότε ιδρύθηκε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο? Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1925. Τότε ήταν Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Το 1940 όμως διαχωρίστηκε. Έχουμε την πρωτοτυπία στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε τρία επιμελητήρια. Αυτή την πρωτοτυπία την έχουν ο Πειραιάς και η Αθήνα αντίστοιχα και η Κομωτινή που έχει δύο. Σε όλους τους άλλους νομούς, γιατί τα επιμελητήρια είναι οργανωμένα κατά νομό, εκπροσωπούν δηλαδή τους επαγγελματίες του κάθε ενός νομούς όπως είχαν χωριστεί οι νομοί παλαιότερα. Και σε όλους τους άλλους νομούς λοιπόν υπάρχει μόνο ένα επιμελητήριο. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και στην Αθήνα υπάρχουν τρία. Μάλιστα. Τι ρόλο διαδραμάτισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια? Θέλω να πιστεύω ότι ήταν σπουδαίος ο ρόλος του, τουλάχιστον και από την προσωπική μου εμπειρία τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι στη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και παρακολουθώντας όλα τα προηγούμενα χρόνια της δραστηριότητας των επιμελητηρίων εν γέννη και ιδιαίτερα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θέλω να πω ότι είναι πολύ σπουδαία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα συγκάλεσε σύσκεψη στην Αθήνα, στο Μαξίμου, και κάλεσε τα τρία επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης. Συνάμα βέβαια και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Σύνδεσμο Βιομηχανών Βορείου Ελλάδος. Άκουσα από το στόμα του ιδίου του Πρωθυπουργού ότι ναι, με τα επιμελητήρια πρέπει να συνομιλούμε, γιατί αυτοί μας φέρνουν τον παλμό της αγοράς. Αυτοί ξέρουν το τι γίνεται στην αγορά και αυτούς πρέπει να ακούμε. Συνάμα βέβαια εμείς δεν σταματάμε τις δράσεις μας στα πλαίσια της εκπροσώπησης των επαγγελματιών μας και της προάσπισης εν γέννη των συμφερόντων των επαγγελματιών. Όχι με κριτήρια συντεχνιακά, αν θέλετε, αλλά με κριτήρια του να υπάρχει ομαλή λειτουργία της αγοράς, να προστατεύονται τα συμφέροντα των τίμιων και σωστών επαγγελματιών και να λειτουργεί άριστα η οικονομία μας.
Αναφέρατε μία λέξη συντεχνιακά. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας ρωτήσω, να σας πω μάλλον, ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι τα επιμελητήρια εισπράττουν μεν τις εισφορές, οι οποίες είναι βεβαίως υποχρεωτικές, αλλά δεν προσφέρουν κάποια ουσιαστική βοήθεια στα μέλη τους, γιατί ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Τολμώ να πω ότι είναι απόλυτα λάθος αυτό. Τα επιμελητήρια, για να ξέρετε, είναι δημόσιοι φορείς. Απλά διοικούνται από ιδιώτες. Δηλαδή τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου είναι επαγγελματίες, ιδιώτες, οι οποίοι αμυστοί, θα ήθελα να τονίσω αυτό, αμυστοί, διοικούν το επιμελητήριο. Οι υπάλληλοι του επιμελητηρίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το δε επιμελητήριο είναι δημόσιος φορέας. Δεν είναι, έχει καμιά σχέση με τα συνδικαλιστικά ή τα συντεχνιακά, αν θέλετε. Να το πω πολύ απλά, είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ πολιτείας και επαγγελματιών. Ο κρίκος δηλαδή που ενώνει την πολιτεία την ίδια με τους επαγγελματίες. Έτσι η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τα προβλήματα των επαγγελματιών, τα προβλήματα της αγοράς και αναλόγως να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Με ποια κριτήρια γίνονται οι εκλογές στα επιμελητήρια? Ο κομματισμός δηλαδή δεν υπησέρχεται καθόλου? Δεν νομίζω. Τουλάχιστον εγώ δεν υποστηρίχτηκα από καμιά πολιτική παράταξη, αλλά και οι περισσότεροι νομίζω. Μπορεί κάποιο, φυσικό είναι, οποιοδήποτε από εμάς να έχει μια πολιτική τοποθέτηση, ή αν θέλετε, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, να ψηφίσει το κόμμα που τον εκπροσωπεί. Αλλά κομματισμό στα επιμελητήρια δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον δεν το αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, θα σας πω, θα σας μεταφέρω ότι το ρεπορτάζ μου λέει ότι πάρα πολύ, ότι υπάρχει διάχυτη μάλλον η αντίληψη στους πολίτες ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν την εκλογή τους στα επιμελητήρια ως εφαλτήριο για πολιτική ανέλυξη, και φυσικά μιλάμε γενικώς για τα επιμελητήρια. Κοιτάξτε, οι εκλογές γίνονται όπως και οι πολιτικές εκλογές, ας το πούμε, ή όπως όλες οι εκλογές σε όλους τους φορείς. Λογικό είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει αναγνωρισιμότητα ή έχει μια πολύ καλή θητεία στη διοίκηση, παραδείγματος χάρη του επιμελητηρίου, αν έχει βλέψεις και επιθυμεί να προχωρήσει στην πολιτική, ναι, θα είναι ένα προβεβλημένο άτομο και θα μπορεί να πάει παραπέρα στην πολιτική αν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Οι προτάσεις του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Τελειώσατε? Παρακαλώ. Οι προτάσεις του επαγγελματικού επιμελητηρίου, οι εισηγήσεις του προς την πολιτεία, εισακούονται, λαμβάνονται υπόψη? Με άλλα λόγια, έχετε αποτελέσματα στις παρεμβάσεις που κάνετε? Αρκετές φορές ναι, αρκετές φορές όχι. Δυστυχώς, έχουμε παραδείγματα από πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν εισακουστήκαμε από την πολιτεία, και έχουμε αντίστοιχα άλλα παραδείγματα στα οποία εισακουστήκαμε. Παραδείγματος χάρη, και βέβαια αυτό όταν λέμε πολιτεία, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο σε επίπεδο πρωθυπουργού ή υπουργών ή υπουργών, είναι και σε διάφορες άλλες δράσεις. Παραδείγματος χάρη, το θέμα του μετρό. Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία να ξεκινήσει το μετρό. Το έβαλε στοίχημα ο Μιχάλης Ζορπίδης, συμπαραστάθηκα κι εγώ, να δούμε με ποια δυνατότητα μπορεί το μετρό να ξεκινήσει. Πήγαμε λοιπόν στη Δελφόν, βρήκαμε όλους τους επαγγελματίες, ακούσαμε τα προβλήματά τους, καλέσαμε επιτέλου τον διευθυντή του μετρό, τον κύριο Κωνσταντινίδη, ήταν μαζί μας λοιπόν εκεί πέρα, άκουσε τα προβλήματα των επαγγελματιών και σε επόμενη συνάντησή μας κατορθώσαμε και βάλαμε κάποιες προδιαγραφές με τις οποίες θα ξεκινήσει το μετρό. Ήδη δεν σας κρύβω ότι αν ξεκινήσει το μετρό θα οφείλεται στην πρωτοβουλία του να δουλεύει, θα οφείλεται στην πρωτοβουλία του επαγγελματικού επιμελητηρίου, γιατί χρειάζεται βέβαια να βοηθήσει και ο ανάδοχος λίγο. Εμείς θέσαμε όλα τα θέματα στο Υπουργείο, στον κύριο Χατζηδάκη. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσει λίγο και ο ανάδοχος. Αν βοηθήσει και ο ανάδοχος, θα ξεκινήσει το μετρό. Θα επανέλθουμε σε αυτά λίγο πιο μετά. Τι συμβαίνει όμως όταν τα συμφέροντα του δικού σας, του επαγγελματικού επιμελητηρίου, έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων, τα οποία πιθανότατα να έχουν μεγαλύτερη δύναμη, όπως παραδείγματος χάρη το βιομηχανικό, το εμπορικό? Το εμπορικό και βιομηχανικό είναι ένα επιμελητήριο καλά οργανωμένο στη Θεσσαλονίκη. Έχει καλή παρέμβαση στην πολιτεία.
θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε διαφορετικά συμφέροντα. Υπάρχει μια σύμπνοια γενικά στα τρία επιμελητήρια, τα οποία είναι το εμπορικό, το βιομηχανικό, το βιοτεχνικό και το επαγγελματικό. Υπάρχει μια σύμπλοια στα τρία επιμελητήρια, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μάλιστα θα σας θέσω σαν παράδειγμα την τελευταία περίπτωση συνεργασίας μας, που ήταν η πρόταση του επαγγελματικού επιμελητήριου, όπου ακολούθησαν και τα άλλα δύο επιμελητήρια, στο να ανοίξουν καταστήματα τις δύο Κυριακές της εκθέσεως. Ναι, θα το αναφέρουμε και αυτό αργότερα. Επομένως βρίσκεστε σε κάποια σύμπνοια, ας πούμε, και ότι δεν έρχεστε σε σύγκρουση συμφερόντων. Ας πάμε τώρα και στις νέες επιχειρήσεις. Υπάρχουν νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν αυτή τη στιγμή? Κάνετε εγγραφές ή μιλάμε μόνο για διαγραφές? Ναι, μεν κάνουμε εγγραφές, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, όπως και σε όλα τα άλλα επιμελητήρια και όπως συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, οι διαγραφές, το να κλείνουν τα καταστήματα είναι περισσότερα από αυτά που ανοίγουν. Οι διαγραφές λοιπόν των μελών είναι μεγαλύτερες από αυτές των εγγραφών. Εδώ θα θέλω να πω κάτι, ότι το επιμελητήριο πλέον λειτουργεί, εφαρμόζει την υπηρεσία μίας τάσης, δηλαδή οι καινούργιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κάποιες επιχειρήσεις τέλος πάντων, δεν ταλαιπωρούνται με τη γραφειοκρατία όπως παλαιότερα, έρχονται στο επιμελητήριο, είναι μια υπηρεσία που προσφέρει το επιμελητήριο, έρχονται στο επιμελητήριο και σε μισή ώρα ιδρύονται. Και μάλιστα υπάρχει η ΙΚΕ, η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, που με ένα ευρώ κεφάλαιο μπορείς να ιδρύσεις, είναι ανάλογη της ΕΠΕ αλλά χωρίς κεφάλαιο, και αυτή ιδρύεται σε λιγότερο από μισή ώρα στο επιμελητήριο. Δεν χρειάζεται, όπως και οι άλλες επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται κανείς τόσο πολύ. Και επίσης το γεμί είναι κάτι το οποίο, η απογραφή δηλαδή όλων των επιχειρήσεων, γίνεται πλέον στο επιμελητήριο. Δεν χρειάζεται κανείς, δεν θα χρειάζεται στο μέλλον, σε 2-3 μήνες που θα ολοκληρωθεί, δεν θα χρειάζεται λοιπόν κανείς να πηγαίνει στο πρωτοδικείο να παίρνει βεβαιώσεις, θα παίρνει όλη τη βεβαίωση λειτουργίας του από το επιμελητήριο. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια για όσους θέλουν και έχουν τη δυνατότητα στη σημερινή δύσκολη εποχή, γιατί δεν ξέρω, έχετε κάποια στοιχεία να μας πείτε διαγραφών και εγγραφών? Αν όχι, δεν πειράζει. Χιλιάδες επιχειρήσεις πάντως, σύμφωνα με τις στατιστικές, κλείνουν αφήνοντας άνεργους τους υπαλλήλους και άεργους τους επιχειρηματίες. Από την άλλη όμως, κύριε Ηλιάδη, όταν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αναγκάζονται να δουλεύουν εκ περιτροπής ή με ορομίστες συμβάσεις και με ελάχιστα χρήματα, αυτό δεν είναι επόμενο θα γυρίσει μπούμεραγκ ενάντια στις ίδιες επιχειρήσεις λόγω έλλειψης αγοραστικής δύναμης? Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλο ο εξορθολογισμός των μισθών των υπαλλήλων ή των δημοσίων, αν θέλετε, και άλλο το να έχει κανείς την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύει ούτως ώστε να συντηρεί την αγορά. Είναι μοιραίο ότι τα χρήματα που παίρνει κανείς ως εργαζόμενος θα ξαναγυρίσουν στην αγορά. Γι' αυτό η θέση μας τότε με τους μισθούς ήταν ότι ναι, μεν θα πρέπει να εξορθολογιστούν για να μην υπάρχει και αντίστοιχη αδικία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε οι εργαζόμενοι να έχουν ανάλογες αμοιβές ικανές, ούτως ώστε να μπορούν αυτά τα χρήματα να γυρίσουν στην αγορά και να συντηρηθούν και οι εμπορικές και οι επιχειρήσεις και εν γέννη όλη η οικονομία. Μάλιστα. Ας έρθουμε και τώρα και στις πιο πρόσφατες επισημάνσεις, τις οποίες έκανε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Συγκαλέσατε μια σύσκεψη πριν λίγο καιρό με τους εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου επικεντρωθήκατε σε γνωστά προβλήματα της πόλης, τα οποία, όπως λέτε, δυσκολεύουν τον ήδη δύσκολο αγώνα επιβίωσης των επαγγελματιών. Να τα αναφέρουμε λίγο, μια που αφορούν και όλους τους πολίτες. Να τα διαβάσω εγώ αν θέλετε. Όπως θέλετε. Είναι η αστυνόμευση. Βασικά το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης, ξεκινάμε δηλαδή, ένα από τα μείζοντα προβλήματα της πόλης είναι το παρεμπόριο. Και μάλιστα δεν σας κρύβω και θα ήθελα να το ανακοινώσω τώρα, ότι δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, όπως και ακούσαμε και στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα το κυνηγήσει το παρεμπόριο. Θα είναι δηλαδή σύμμαχός μας των επαγγελματιών, τόσο ώστε να λειτουργεί το υγιές εμπόριο και όχι το παραεμπόριο. Και όχι μόνο στα πλαίσια του παραεμπόριου, αυτού που βλέπουμε τους μικροπολιτές στους δρόμους που είναι έξω από τα καταστήματα, αλλά και γενικότερα σε πιο υψηλό επίπεδο, στους ελέγχους ακριβώς μετά τα σύνορα, ούτως ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν ελαθρέα προϊόντα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι δεδομένως
κατάργησης του ελέγχου, των ελέγχων στα σύνορα, αφού δεν έχουμε πλέον σύνορα με την, με την Βουλγαρία παραδείγματος χάρη και με την Ιταλία, η πολιτεία έχει την υποχρέωση, και αυτό λέει και η αντίστοιχη κοινοτική οδηγία, να κάνει ελέγχους στο εσωτερικό της χώρας. Αρκεί αυτή να μην, η έλεγχη να μην είναι μεροληπτική υπέρ μιας εθνικής ομάδος ή μιας ομάδας επαγγελματιών. Στα πλαίσια λοιπόν της λειτουργίας του Υγιούς Εμπορίου, σύντομα η πολιτεία θα αναλάβει τέτοια δράση, μας το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, και πιστεύω ότι θα δούμε σύντομα τα αποτελέσματα. Ναι, γιατί το λέτε και εσείς οι ίδιοι μέσα, ότι εδώ έρχεται συνέχεια στα δικά μας τα καταστήματα και κάνει ελέγχους, ενώ εδώ πέρα υπάρχουν εμπορεύματα που διακινούνται χωρίς έλεγχο. Αυτό είναι ένα παράπονο των επαγγελματιών. Το ζείτε και εσείς και το βλέπετε καθημερινά. Φανταστείτε ότι το στεγασμένο εμπόριο, να το πω έτσι, είναι υποχρεωμένο να πληρώσει όλες τις ανάλογες φορές, που καλώς, αν θέλετε την άποψή μου, πρέπει να πληρώσει τόσο εργοδοτικές όσο και εισφορές προς την πολιτεία από άποψη άμεσων και έμεσων φόρων, καθώς επίσης και μισθούς και ημερομίσθια, ενίκεια, διάφορα άλλα πάγια έξοδα όπως είναι η ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. Και ξεκινώντας με ένα σωρό έξοδα λοιπόν το στεγασμένο εμπόριο, να βλέπει έξω από το κατάστημά του τον μικροπολιτή, ο οποίος να πουλάει λαθρέα, χωρίς παραστατικά, χωρίς να πληρώνει φόρο, χωρίς να έχει τις ανάλογες επιβαρύνσεις. Αυτό νιώθει μια αδικία λοιπόν ο οποιοσδήποτε. Γι' αυτό και υπάρχει και η παρόντριση και από την πολιτεία πλέον, την οποία είχαμε ξεκινήσει εμείς σαν ιδέα, να οι καταναλωτές να μην ψωνίζουν από αυτούς τους μικροέμπορους. Δηλαδή, όταν ψωνίζεις από το στεγασμένο εμπόριο, τα χρήματα ξαναγυρίζουν σε σένα μέσω των φόρων και μέσω των εισφορών. Αυτό είναι έτσι. Βέβαια, εγώ έχω εδώ να σας ρωτήσω, μια ένσταση να κάνω. Αυτός ο οποίος θα πάει να ψωνίσει, να αγοράσει ένα πορτοφόλι, μια τσάντα από τον μικροπολιτή, δεν θα μπει μέσα στο κατάστημα να... Δεν είναι αυτός δηλαδή που θα μπει μέσα στο κατάστημα για να αγοράσει κάτι πιο ακριβό. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, μπορεί να πουλάνε τα ίδια εμπορεύματα, τα ίδια πορτοφόλια, τσάντες, αλλά δεν είναι η χρηματική τους αξία τέτοια ώστε να μπορεί αυτός που θα αγοράσει από το μικροπολιτή να αγοράσει και από το κατάστημα. Εγώ θα έλεγα στους καταναλωτές να τολμήσουν να μπουν στα καταστήματα και πολλές φορές θα βρεθούν σε μεγάλη έκπληξη, γιατί θα βρουν τιμές χαμηλότερες από αυτές των μικροπολιτών. Θα σας πω, και αυτό είναι και... Και είναι πράγμα το οποίο μας έχει διαβεβαιώσει ο Εμπορικός Σύλλογος γι' αυτό. Και νομίζω ότι μια έρευνα αγοράς θα μας πείσει για όλα αυτά. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, όλοι αυτοί οι μικροπολιτές να τουλάχιστον υπάρξει σε κάποιους χώρους όπου μπορούν να είναι μαζεμένοι, και όποιος θέλει και αν θέλει κάποιος να πηγαίνει να τους βρίσκει κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι σωστό. Εφόσον διακινούν με νόμιμα παραστατικά. Έτσι. Αν λοιπόν είναι νόμιμοι στην δραστηριότητά τους, μεγιά τους, με χαρά τους. Όπως ήταν και το θέμα, παραδείγματος χάρη, που πρόσφατα ανακοινήθηκε το χειμώνα που ανακοινήθηκε με τις πατάτες. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να παρισφύσουν στο εμπόριο της πατάτας όχι η παραγωγή, αλλά κάποιοι άλλοι παράνομοι, οι οποίοι διακινούσαν χωρίς κανένα απολύτως παραστατικό. Άλλο το να πουλάει ο παραγωγός, όπως είναι και οι λαϊκές αγορές. Δηλαδή, στις λαϊκές αγορές σήμερα βλέπουμε εμπόρους και δεν βλέπουμε παραγωγούς. Η φιλοσοφία της λαϊκής αγοράς είναι να υπάρχει ο έμπορος. Ο παραγωγός. Ο παραγωγός. Να έρθει ο παραγωγός να προσφέρει κατευθείαν στον καταναλωτή σε μια χαμηλή τιμή. Όχι να υπάρχει ένας μεσάζοντας. Σήμερα οι λαϊκές αγορές έχουν πιο πολλούς εμπόρους παρά παραγωγούς. Και πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτός που πουλάει τσάντες και παπούτσια και ρούχα στη λαϊκή αγορά, τι νόημα έχει? Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ένα καυτό θέμα είναι αυτό για τους επαγγελματίες. Η αστυνόμευση βέβαια δεν αφορά μόνο στους μικροπολιτές, αλλά και στην επαιτία, στην πορνεία, όπως λέτε εδώ, αυτό, στη δράση πορτοφολάδων. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον τουρισμό. Η Θεσσαλονίκη είναι μια χαρακτηρισμένη τουριστική πόλη με νόμο. Είναι μία από τις πόλεις, από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδος που είναι χαρακτηρισμένη με νόμο του ελληνικού κράτους τουριστική. Με ό,τι επακόλουθο υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ένα επακόλουθο είναι ότι μπορεί να ανοίγουν τα καταστήματα οποτεδήποτε. Αυτό είναι θέμα βέβαια εφαρμογής, που είναι θέμα του Εμπορικού Συλλόγου, αν θέλει να το εφαρμόσει. Όντας τουριστική πόλη και θέλοντας εμείς να αναπτύξουμε τον τουριστικό χαρακτήρα της πόλης. Γιατί αυτό επιζητούμε. Στο κάτω-κάτω η Ελλάδα δεν είναι εξειδικευμένη σε άλλες δραστηριότητες, ούτε βαριά βιομηχανία έχει, ούτε κάποιες άλλες δράσεις.
Η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός λοιπόν, σε συνεργασία, καθώς επίσης η γεωργία και οι μεταφορές, είναι αυτά που μπορούν να στηρίξουν άμεσα την οικονομία της Ελλάδος. Βεβαίως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και υψηλή τεχνολογία ή ότι άλλο θέλετε και κάποιες μορφές βιομηχανία, αλλά πρέπει πρώτα να προσέξουμε τον τουρισμό μας. Σε μια πόλη λοιπόν, σαν τη Θεσσαλονίκη, που μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά, γιατί έχει πάρα πολλά βυζαντινά μνημεία. Υπόψη ότι είναι η μοναδική μετά την Κωνσταντινούπολη πόλη σε όλο τον κόσμο που έχει βυζαντινά μνημεία. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια μικρή Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν συμβασιλεύουσα η Θεσσαλονίκη. Μα φυσικά έχει αδιάλειπτη ιστορία η Θεσσαλονίκη. Έχει λοιπόν και από τους αρχαίους χρόνους και από τους Βυζαντινούς και από τους νεότερους χρόνους ιστορία. Και φυσικά έχει και ένα ιδιαίτερο κάλος, φυσικό κάλος, το οποίο εμείς στη Θεσσαλονίκη το ζούμε και το χαιρόμαστε. Το απολαμβάνουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αναδείξουμε, αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και γι' αυτό λοιπόν αυτές οι επισημάνσεις που είπατε προηγουμένως δεν είναι από εμάς. Είναι από τους tour operators. Καλέσαμε σύσκεψη στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Σιγά σιγά ακούτε πολλές δράσεις του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Καλέσαμε λοιπόν σύσκεψη με όλους τους tour operators για να καταγράψουμε τους προβληματισμούς τους και τα προβλήματά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τέτοιες δράσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Μας επισημάνε λοιπόν αυτό, ότι έρχονται τα λεωφορεία στο Λευκό Πύργο και κατευθείαν πηγαίνουν και την ενοχλούν αυτούς που κατεβαίνουν από τα λεωφορεία, τους τουρίστες, κάποιοι με βραχιολάκια, με τέτοια, ή τέλος πάντων άλλοι τύχαν θύματα κλοπής από πορτοφολάδες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει η ελληνική αστυνομία να τα προστατεύσει. Και οι επέτες φυσικά που βρίσκονται σε κάθε... Οι επέτες είναι ένα πολύ δέκα βήματα. Δεν είναι όμορφο και μάλιστα αυτοί όπως βλέπετε δεν είναι καν Έλληνες. Προέρχονται από τη γενική χώρα της Βουλγαρίας και είναι επαγγελματίες του αντικειμένου. Έτσι είναι και κάτι το οποίο δεν υπάρχει, επειδή αναφέρεται κάπου παρακάτω, μοιάζει, έχει όψει πόλεις τρίτου κόσμου, ούτε στις πρωτεύουσες του τρίτου κόσμου νομίζω ότι είναι τόσο συχνό σε τόσο κεντρικούς δρόμους, κάθε 10 βήματα να συναντάμε μια τόσο άσχημη εικόνα. Και έχετε φυσικά εδώ και άλλα, η εφταξία, δεν υπάρχει σχεδιασμός λέτε για τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος, τα μνημεία, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια πολλές φορές είναι απροσπέλαστα. Έτσι, θα πρέπει να αναδειχθούν τα μνημεία μας, γιατί αυτά προσφέρουν στον τουρισμό μας, στους τουρίστες μας. Και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω για ακόμη μια δράση του επαγγελματικού επιμελητηρίου, η οποία είχε και αρκετά μεγάλη επιτυχία. Επιδοτήσαμε με την αμοιβή του ξεναγού όποιο τουριστικό λεωφορείο θα ερχόταν στην πόλη. Και συνεχίζει αυτή η δραστηριότητα. Ξεκίνησε την άνοιξη και συνεχίζει. Και θα το λειτουργήσουμε μέχρι του χρόνου. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήρθαν πάρα πολλοί τουρίστες με τουριστικά λεωφορεία. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε το κόστος του ξεναγού, αρκεί να έρθει ο ξεναγός να βεβαιώσει στο επαγγελματικό επιμελητήριο ότι έφερε ένα λεωφορείο με επιβάτες. Αυτοί αποβιβάνονται στην πλατεία Αριστοτέλους και από εκεί με μια διαδρομή προς τη θάλασσα περιδιαβαίνουν την πόλη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη, τόσο για την τουριστική της ανάδειξη, γιατί όλοι αυτοί γίνονται πρεσβευτές της πόλεως μας. Αφετέρου δε πιστεύουμε ότι υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος, γιατί κάτι θα αγοράσουν στον περίπατό τους αυτό. Οπότε θα αφήσουν και χρήματα. Και είναι μια δράση η οποία ειλικρινά έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και θα τη συνεχίσουμε και του χρόνου, θα τη στηρίξουμε και του χρόνου. Είμαστε ο μοναδικός φορέας που στηρίζει τέτοιες δράσεις. Και πολύ καλά κάνετε. Εσείς έχετε επανδρώσει και ένα τουριστικό περίπτερο, το μοναδικό από ό,τι γνωρίζω στην πόλη μας. Αυτό δεν είναι δικό μας, είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά εμείς το έχουμε στελεχώσει. Δηλαδή τα άτομα που βρίσκονται εκεί και δίνουν πληροφορίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης πληρώνονται από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Δεδομένου ότι ο Δήμος μας δυστυχώς βρίσκεται και σε διεθνή οικονομική θέση, αναλάβαμε κάποιες τέτοιες δραστηριότητες προς όφελος γενικότερα της πόλης. Δεν σας κρύβω ότι ακόμη και απορριμματοφόρα του Δήμου έχουμε χρηματοδοτήσει να επισκευαστούν. Μακάρι να το κάνουν και οι υπόλοιποι φορείς αυτό. Αυτό είναι... βέβαια όμως, ειλικρινά θα μου επιτρέψετε λίγο να σας πω ότι θα θέλαμε να έχουμε και περισσότερες τέτοιες δραστηριότητες, αλλά δυστυχώς με το κούρεμα των ομολόγων. Μας έχουμε ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Ειλικρινά έχουμε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
πρόβλημα και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία πλέον στις δραστηριότητες μας όλες. Είμαστε πάρα πολύ συνετοί, ούτως ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε και τους υπαλλήλους του επιμελητηρίου. Γιατί φανταστείτε να φτάσουμε να μην κάνουμε συνετή διαχείριση και να φτάσουμε μια μέρα να μην έχουμε χρήματα να πληρώσουμε το προσωπικό του επιμελητηρίου. Και μάλιστα θα τολμώ να πω ότι ήταν μεγάλο αυτό το κούρεμα, γιατί όπως ξέρετε, με νόμο της ελληνικής πολιτείας, τις πράξεις που έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τις καταθέτουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος όμως δεν τα κρατούσε σε μετρητά, αλλά σε ομόλογα. Τα οποία ομόλογα των 6,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τόσο ήτανε, φτάσαν να έχουν 1.800.000 ευρώ αξία και μάλιστα θεωρητική αξία. Γιατί αν πάει κανείς σήμερα να τα αριστοποιήσει, δεν ξέρω τι χρήματα θα πάρει και δεν έχουμε και δυνατότητα να τα εισπράξουμε αυτά τα χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε για δράσεις υπέρ των επαγγελματιών. Έτσι είναι, όπως το λέτε, κύριε Ηλιάδη. Και να συνεχίσουμε με αυτά τα σημεία. Είναι τα γνωστά μας τραπεζοκαθίσματα που υπάρχουν παντού στα πεζοδρόμια, κάνουν κατάληψη των πεζοδρομίων. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις στο Δήμο, λοιπόν. Έχουμε αλλεπάλληλες συσκέψεις με τον Δήμο, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εφταξία στα τραπεζοκαθίσματα. Ναι, μεν να υπάρχουν, αλλά όπως πηγαίνουμε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια σχήματα ή τέλος πάντων οριοθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα σε κάποια σημεία και δεν είναι χήμα, να το πω έτσι πολύ απλά, στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει χώρος για να περνάνε οι πεζοί, γιατί και τα πεζοδρόμια, ακριβώς όπως το λέτε, και να λάβουμε και σοβαρά υπόψη και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που και αυτοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης οπουδήποτε. Τα τραπεζοκαθίσματα πολλές φορές λοιπόν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο των πεζοδρομίου και δυσκολεύουν τους χρήστες του πεζοδρομίου. Εδώ η πρότασή μας λοιπόν είναι να υπάρχει εφταξία, να υπάρχει συγκεκριμένη χωροθέτηση και μάλιστα να επιλεγούν και κάποιοι, και γιατί είναι και τα καλύματα που βάζουν τα καταστήματα, να υπάρχουν λοιπόν κάποια σχέδια συγκεκριμένα με κατόπιν αρχιτεκτονικής μελέτης, τα οποία να μπορούν να επιλέγουν οι επαγγελματίες και να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάντως ο Δήμος βάζει πρόστιμα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν οι επιχειρηματίες να τα πληρώσουν. Όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις πινακίδες, που εκεί έχετε ένα καυτό θέμα που σας απασχολεί και εκεί πολύ. Και εκεί παρενέβημε λοιπόν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και πήγαμε στο κύριο Δήμαρχο, καθώς επίσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά λοιπόν πήγα εκπροσωπώντας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να τοποθετηθούμε στο θέμα αυτό των πινακίδων. Αυτός ο νόμος, ο οποίος εξεδόθη κατά τη διάρκεια λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε μία φιλοσοφία για την πόλη της Αθήνας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν πινακίδες που, αν θέλετε, να βεβηλώνουν την αισθητική της πόλης. Αλλά από αυτό, από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχει μια άλλη οικονομική κατάσταση. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη το ότι η κάθε πόλη έχει την ιδιαιτερότητά της, και επίσης τολμώ να πω ότι οι άλλοι δήμοι, ακόμα και οι όμοροι του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο. Θα μου πείτε, από τη στιγμή που υπάρχει νόμος δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί? Θα σας πω ότι και για τις ζώνες ασφαλείας υπάρχει νόμος και δεν τον εφαρμόζουν. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει οδηγία να μην γράφουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά με τους νόμους στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Πάντως, κύριε Ηλιάδη, το να έχουμε μια καλή αισθητική στην πόλη μας είναι κάτι που το θέλουμε, νομίζω, όλοι. Και οι πινακίδες σαφέστατα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και εμείς το θέλουμε. Έτσι, αυτό. Και οι πινακίδες πρέπει να υπάρχουν σε ορισμένα πλαίσια. Σαφέστατα. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο έχει μια πινακίδα απ' έξω που γράφει Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Να εξηγήσουμε και τι συμβαίνει με τις πινακίδες. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει λοιπόν ότι επιτρέπονται συγκεκριμένων διαστάσεων και με συγκεκριμένες προδιαγραφές μόνο στο ισόγειο των καταστημάτων, δηλαδή στους ορόφους απαγορεύεται. Εμείς λοιπόν, που τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητήριου είναι στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, στο τέλος 27, δεν δικαιούμεθα να δηλώνουμε το ότι βρισκόμαστε εκεί. Αν λοιπόν εμείς κατεβάσουμε την πινακίδα που λέει Επαγγελματικό Επιμελητήριο, θα μας πούνε αύριο έκλεισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Καλά, αντίστοιχα, και εσείς από την πλευρά σας. Ναι, να σας πω. Αντίστοιχα, η ελληνική αστυνομία στα αστυνομικά τμήματα δεν έχει πινακίδες. Για τον νόμο και αυτές είναι παράνομες. Άλλο η πινακίδα που δηλώνει μια επαγγελματική εγκατάσταση και άλλο η διαφημιστική. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν συγκεκριμένοι τύποι, αν θέλετε,
οι οποίοι να μην βεβαιώνουν το περιβάλλον. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν και κάποια κτίρια τα οποία έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ομορφιά. Άλλο ένα τέτοιο κτίριο και άλλο ένα απλό κτίριο. Ξεκάθε κτίριο είναι ιδιαίτερο το θέμα. Δεν είναι, ναι, σαφέστατα, το ίδιο. Επειδή έχουμε φτάσει στην ώρα που πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να αναφέρουμε εντάχει λοιπόν τα υπόλοιπα, ότι είναι η οδοποιία, η καθαριότητα, η ανάπλαση κάποιων σημείων και η αξιοποίηση τους, όπως λέτε εδώ πέρα για τις δύο αγορές μας, το Καπάνι και το Ομοδιάνο, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν σαν πόλος έλξης των τουριστών. Σαφέστατα. Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει την τύχη να έχει αυτές τις δύο αγορές που είναι πολλών ετών, λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα για τους ξένους είναι ένα ωραίο αξιοθέατο. Όπως είναι το Καπαλίτσα, παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσε κάλλιστα αυτές οι αγορές να είναι το αντίστοιχο, να είναι πόλος έλξης τουριστών, να έρχονται οι τουρίστες και να ψωνίζουν από εδώ πέρα. Και συγχρόνως και μιλάτε τέλος για το μετρό, το οποίο καθυστερεί φυσικά υπερβολικά, ότι οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες οι οποίες είναι στα μέρη εκεί του άξονα έχουν φοβερά προβλήματα. Τολμώ να πω ότι παρότι είχαμε κάνει αντίστοιχες συσκέψεις με την προηγούμενη κυβέρνηση και είχαμε υπογράψει το σχετικό μνημόνιο για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, από τη θέσπιση χαμηλών φορολογικών συντελεστών για αυτές τις επιχειρήσεις που πλήττονται, από την υπαγωγή των επαγγελματιών αυτών σε ένα ειδικό καθεστώς στο ΝΟΑΕ και στο ΙΚΑ, αυτά τα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν. Και γι' αυτό η πρωτοβουλία μας τελευταία ήταν να πιέσουμε την Αττικό Μετρό ΑΕ, ούτως ώστε να λειτουργήσει άμεσα το μετρό. Πάντως το βασικό είναι αν έχετε σκεφτεί το πώς θα βρει ο Δήμος χρήματα για να τα υλοποιήσει, γιατί προτάσεις έχουμε σίγουρα όλοι μας, αλλά τα χρήματα είναι το δύσκολο να βρούμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και τα ξαναλέμε. City International 106,1 MHz FM Stereo. Μιλήσαμε κάποια στιγμή για τις ανώτερες συνολικές λειτουργίες και είπαμε ότι το κάθε ημισφαίριο έχει άλλη δουλειά να κάνει. Και είπαμε και τονίσαμε πολλές φορές ότι το αριστερό μας ημισφαίριο έχει να κάνει με το λόγο. Στις μεγάλες... 106,1 MHz FM Stereo. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι φίλοι μου με τον κύριο Γιώργο Ηλιάδη, τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μια που βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα της 77ης Διεθνούς Εκθέσεως, είχαμε προχθές τα εγγένεια, μιλήσουμε λίγο και για αυτήν, κύριε Ηλιάδη. Φέτος έγινε για πρώτη φορά μια προσπάθεια να εκλείψει η έντονη πολιτική παρουσία με την κουστοδία των αξιωματούχων. Ο Πρωθυπουργός έμεινε αυτό και αυτός πολύ λίγο. Αυτό που μας ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ωραία, σχολιάστε τα μου λίγο. Όλες τις αμνίκες μα τα ταλαιπώρησε και αν θέλετε και μια πρόκληση. Να ανεβαίνουν όλοι από την Αθήνα και να διασκεδάσουν τη Θεσσαλονίκη. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αθηναίοι, η ερωτική πόλη, όπως με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί να έρχονται στη Θεσσαλονίκη να διασκεδάσουν. Όχι, είμαστε μια πόλη με δραστηριότητες και με παραγωγικό ιστό. Είμαστε μια πόλη που συμβάλλει στην ελληνική οικονομία όπως και άλλες οι άλλες πόλεις της Ελλάδος, αν θέλετε. Και αυτό που συμβαίνει με την Αθήνα να έρχονται για να διασκεδάσουν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της εκθέσεως, ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου. Όντως φέτος ήταν πολύ σεμνά τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Όντως ο Πρωθυπουργός ήταν λιτός και ευελπιστούμε σε αυτά που ακούσαμε ότι θα υλοποιηθούν για να πάρει μπρος η ατμομηχανή της Ελλάδος. Βέβαια με λυπεί το γεγονός ότι φέτος η Διεθνής Έκθεση αντί υπολείπεται συμμετοχών. Συγκεκριμένα είναι λιγότερες από 585 συμμετοχές σε αντίθεση με τις 1000 που είχαμε πέρσι. Αλλά από την άλλη μεριά θέτω και τον εξής προβληματισμό. Τι νόημα έχουν αυτά τα περίπτερα της ελληνικής αστυνομίας ή της ΔΕΗ ή δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλων φορέων. Ακόμη και εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο μπήκαμε στον πειρασμό κάποτε να κάνουμε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και είχαμε περίπτωση για να προβάλλουμε τις υπηρεσίες μας. Η φιλοσοφία της Διεθνούς Εκθέσεως νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικά, αφού δεδομένου ότι έχουμε και τις κλαδικές εκθέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
θα πρέπει να ήταν το Νταβός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα οικονομικό φόρουμ, αν θέλετε, με την συμμετοχή όλων των οικονομικών παραγόντων, είτε πολιτικών είτε επαγγελματιών, όπου να λαμβάνονταν κάποιες, να γινόταν ένα συνέδριο, παραδείγματος χάρη, ένα Νταβός, όπως το είπα και προηγουμένως, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάλλον πριν να σας ρωτήσω αυτό, εσείς δεν θεωρείτε ότι, όπως κάποιοι που λένε, ότι υποβαθμίστηκε φέτος ο χαρακτήρας της με την πολύ σύντομη παρουσία του Πρωθυπουργού? Δεν νομίζω, η καιρή είναι δύσκολη και αυτό απαιτούσαν και καλά έγινε, χωρίς δαπάνες και σεμνότητα και με σοβαρότητα. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Δεν χρειάζονταν κάτι παραπάνω. Πάντως οι διαμαρτυρίες και οι πορείες δεν έλειψαν. Είναι και δικαίωμα βέβαια του κάθε εργαζόμενο να διαμαρτυρηθεί, αλλά πάλι είχαμε κλειστούς δρόμους που ταλαιπώρησαν τους πολίτες. Μια αφάνταστη ταλαιπωρία για πολλές ώρες. Δυστυχώς, όλη η ελληνική κοινωνία σήμερα βλάπτεται. Και όχι μόνο κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές τάξεις. Δεν υπάρχει Έλληνας σήμερα ο οποίος να μην βλάπτεται από όλη αυτή την κατάσταση, να μην έχει μειωθεί το εισόδημά του, να μην είναι σε δύσκολη, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Αλλά όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, όλοι έχουμε το δικαίωμα του να εκφράζουμε την άποψή μας. Έτσι λοιπόν είδαμε τις αντίστοιχες πορείες. Τώρα, αν συμφωνώ ή όχι, εγώ γενικά δεν συμφωνώ με τις πορείες. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους, αφού μπορεί κανείς να συνομιλεί και να θέτει την άποψή του και αφού έχει εκπροσώπους, μπορεί κάλλιστα να εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα και να παίρνουν, ούτως ώστε να πιέσει να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις υπέρ του δικαίου. Εσείς ως επιμελητήριο τι προτάσεις έχετε κάνει για την ιδανική εξέλιξη της έκθεσης? Εμείς αν θυμάστε καλά, πριν μερικά χρόνια, το 2009, υπήρχε μια έντονη συζήτηση για το αν θα πρέπει να μεταφερθεί η έκθεση σε άλλο χώρο. Εκτός κέντρου. Είναι ένα θέμα λοιπόν που απασχολεί γενικότερα την πόλη, μέχρι και ο σχέδιο του Καλατράβα είδαμε για το πώς θα μπορούσε να ενοποιηθεί ο χώρος από το Λευκό Πύργο μέχρι το Σεϊξού, να γίνει ένα μεγάλο πάρκο, να αξιοποιηθεί όλος αυτός ο χώρος, να υπάρχει ένα μητροπολιτικό πάρκο που υπάρχει στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, συγγνώμη με συγχωρείτε του κόσμου, όπως βλέπουμε το Central Park στη Νέα Υόρκη, όπως βλέπουμε αντίστοιχα στη Γερμανία. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει όντως ένα τέτοιο πάρκο και θα μπορούσε ίσως να μεταφερθεί η έκθεση. Δεν ξέρω βέβαια στη σημερινή οικονομική κατάσταση αν είναι δυνατόν και εφικτό αυτό, δεδομένου ότι λείπουν οικονομικοί πόροι για να πραγματοποιηθεί. Πάντως σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης οι εκθέσεις δεν είναι στο κέντρο. Είναι λίγο απειρχαιωμένο αυτό το μοντέλο. Από την άλλη ο κύριος Μπουτάτσης περιμένει μια απάντηση για το εκθεσιακό κέντρο που οραματίζεται, αυτό που είπατε, που θα συνδέει τον κέντρινο λόφο με την παραλία μέσω των πανεπιστημίων. Ανοιχτός συνεδριακός χώρος, ανοιχτός για το κοινό. Να σας πω ότι καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα, μπορεί να είναι και μειονέκτημα. Δηλαδή, υπό συνθήκες θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα. Αν είχαμε πάρα πολύ καλή συγκοινωνία, αν μπορούσαμε να έχουμε πάρκι, να μην βλέπουμε όταν είναι η αγκρότικα κάτι λιμένα τα πεζοδρόμια μέχρι και το Λευκό Πύργο από αυτοκίνητα. Γιατί ειλικρινά ο κόσμος που έρχεται στην έκθεση δεν έχει που να βάλει το αυτοκίνητο. Ή αν θέλετε, δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση του συγκοινωνιών του ώστε να του επιτρέψει να παρκάρει εκτός κέντρου και να πάρει ένα αντίστοιχο όχημα για να πάει στο κέντρο. Θα ξεχάσω όταν είχα πάει σε μια αντίστοιχη έκθεση στη Γενέβη, υπήρχαν ειδικά λεωφορεία δωρεάν, τα οποία μετέφεραν τον κόσμο από την περίμετρο στην έκθεση, η οποία πάλι και αυτή ήταν κοντά στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω, δεν θέλω να προτείνω τώρα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά τέτοιες δραστηριότητες νομίζω ότι θα ωφελούσαν. Τώρα, αν επιλεγεί χώρος εκτός, και αυτός έχει πλεονέκτημα, αλλά θα πρέπει να είναι συνδεμένος με ένα μέσο σταθερής τροχιάς, θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα καταλήμματα κοντά, θα πρέπει να είναι ίσως κοντά, να είναι σε επαφή με το αεροδρόμιο, όχι με την έννοια της γειτνίασης, αλλά με την έννοια της εύκολης σύνδεσης με το αεροδρόμιο. Αυτές οι υποδομές ακόμη δεν τις έχουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιο εκθεσιακό χώρο. Και δεν έχουμε και τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται. Οι όποιες προτάσεις βρίσκουν σύμφωνο στα υπόλοιπα επιμελητήρια και τους φορείς της πόλης. Ναι, νομίζω υπάρχει μια σχετική σύμπνοια στο θέμα αυτό. Φυσικό είναι ο καθένας να μην είναι ταυτόσιμη η άποψή του, να διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ταυτόσιμη η άποψη.
Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πολλές φορές βρίσκουμε θέματα τα οποία απασχολούν την πόλη να υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη εμείς οι ίδιοι. Και στην προκειμένη περίπτωση το μόνο σίγουρο είναι ότι η έκθεση πρέπει να εξυγχρονιστεί, να ξεφύγει λίγο και από τα στενά πλαίσια αυτής της επαρχιώτικης νοοτροπίας που λίγο πολύ την έχουμε όλοι μας, και να υπερπηδήσει και τα όποια συντεχνιακά συμφέροντα εμποδίζουν την εξέλιξή της. Δεν συμφωνείτε? Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι θυμάμαστε την έκθεση ότι ήταν ένα πραγματικό γεγονός στην Ελλάδα. Έρχονταν από όλη την Ελλάδα για να επισκεφτούν την έκθεση. Και γι' αυτό και στη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως υπήρχαν και διάφορες ιδιαίτερες, αν θυμάστε, δραστηριότητες, η μπύρα η μαύρη και διάφορα τέτοια που μόνο στην έκθεση τα βλέπαμε. Πέρα από αυτό όμως, τα ακροβατικά ακριβώς, τότε, διάφορα, τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε ούτε στην τηλεόραση να τα δούμε, ούτε από το ίντερνετ να ενημερωθούμε. Ερχόταν λοιπόν ο κόσμος όλος, είτε από τα αστικά κέντρα είτε από την επαρχία, και ενημερωνόταν. Πράγμα το οποίο βέβαια έχει αλλάξει σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει και η έκθεση να μετεξελιχθεί. Γιατί και είναι οι άλλες εποχές, πολύ σωστά, οπότε πρέπει να αποκτήσει ένα καινούριο προφίλ. Αλλά θέλω να πω ότι ένας θεσμός, ο οποίος λειτουργεί από το 1925, και εδώ ειλικρινά τώρα το παρατήρησα, ότι η Διεθνής Έκθεση συστάθηκε το ίδιο έτος που συστάθηκε και το Επαγγελματικό Επιτελείο. Έχετε την ίδια ηλικία. Την ίδια ηλικία, λοιπόν. Από το 1925, λοιπόν, είναι ένας θεσμός ο οποίος αναδεικνύει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε να είναι αντιπροσωπευτικός θεσμός για την πόλη, να γίνει η Θεσσαλονίκη μια συνεδριούπολη, αν θέλετε, και μια εκθεσιούπολη, και να μπορέσουμε να φέρουμε τον αντίστοιχο τουρισμό, έτσι, γιατί το αποτέλεσμα είναι οικονομικό. Μα φυσικά. Αν λοιπόν μπορέσουμε να συνδυάσουμε τον γενικό τουρισμό με τον εκθεσιακό συνεδριακό τουρισμό, νομίζω ότι θα έχουμε πολλαπλά ωφέλη για την πόλη. Ας το κοιτάξουν λοιπόν αυτό οι τοπικοί φορείς και οι παράγοντες, ας το προσέξουν και ας δουν πώς θα συνεννοηθούν. Γιατί αν δεν το κάνουν, που πολλές φορές χάνουμε πράγματα από την πόλη μας και κατηγορούμε τους άλλους, αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς, ας μην τα ρίχνουμε στους άλλους λοιπόν. Θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι η Διεθνής Έκθεση συγχωνεύεται πλέον με τη Χιλιά. Ναι, γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Σας προλαβαίνω. Πέστε μας λοιπόν, αυτό σας βρίσκει σύμφωνος εσάς και τι σημαίνει βασικά? Βασικά, οι περισσότεροι φορείς του δημοσίου, όταν δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμός, είμαστε σύμφωνοι στο να γίνει η συγχώνευση τουλάχιστον της ΔΕΘ με τη Χελέξπο. Τώρα όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕ, Οργανισμός Πρόθεσης Εξαγωγών, ακριβώς, υπάρχουν διάφορα τυπικά προβλήματα εκεί. Σαν ιδέα είναι καλή, αλλά υπάρχουν τυπικά προβλήματα. Φανταστείτε ότι στον ΟΠΕ συμμετέχουν φορείς της Νότιας Ελλάδος. Ένας φορέας από την Κόρινθο, παραδείγματος χάρη, αν συγχωνευτεί, θα έχει πρόσβαση και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης συμμετέχουν φορείς οι οποίοι έχουν πτωχεύσει. Υπάρχουν πτωχευμένοι φορείς που συμμετέχουν στον ΟΠΕ. Καλά, αυτό τώρα, αν γίνει λοιπόν ένα ξεκαθάρισμα, όπως έγινε περίπου με την Αγροτική Τράπεζα, ο καλός οργανισμός και ο κακός οργανισμός, η καλή τράπεζα και η κακή τράπεζα, άμα γίνει ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα λοιπόν, ίσως να μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά υπάρχει και ένα αντικειμενικό άλλο πρόβλημα, το οποίο τέθηκε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Ο ΟΠΕ είναι ένας φορέας ο οποίος χρηματοδοτείται από την ελληνική πολιτεία και λειτουργεί με χρηματοδότηση της ελληνικής πολιτείας. Η Διεθνής Έκθεση δεν λειτουργεί με χρηματοδότηση από την ελληνική. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι, η οποία αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι έχει πάρα πολλές υπηρεσίες και διάφορες εκθέσεις που ίσως να μην τις ξέρουν όλοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι συμμετέχει στην Κίνα, μάλλον έχει πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα, όπως είναι στην Κρήτη και στην Θράκη, αλλά έχει και εκθέσεις παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνει δράσεις και εκτός Ελλάδος, παγκοσμίως δηλαδή. Σας είπα προηγουμένως για την Κίνα, στην Αμερική, στην Αλβανία, στο Κόσοβο. Υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις που διοργανώνει σε τέτοιες χώρες. Που δεν είναι ευρέως γνωστά στον πολίτη. Ναι, αλλά στους επαγγελματίες σίγουρα. Ναι. Παραδείγματος χάρη,
αγροτικά προϊόντα στην Πρίστινα και στο Κόσοβο. Επίσης εμπορική έκθεση που πιο πολύ είναι σε προϊόντα δομικά στην Αλβανία. Όλα αυτά βοηθούν τους επαγγελματίες της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδος. Πέστε μας λιγάκι και για αυτή την πρόταση στην οποία είχατε κληθεί και εσείς ως επιμελητήριο επαγγελματικό να απαντήσετε για το άνοιγμα των μαγαζιών στις δύο Κυριακές. Δεν κληθήκαμε, εμείς το προκαλέσαμε. Ήταν δική σας πρόταση το να μην... Ήταν μία ακόμη δική πρωτοβουλία του επαγγελματικού επιμελητήριου για την οποία και δικαιωθήκαμε και θα σας πω πώς δικαιωθήκαμε. Βέβαια την ιδέα την είχε ο Δήμαρχος. Μας την πρότεινε και εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε μία σύσκεψη με όλους τους φορείς. Κλήθηκαν λοιπόν τα τρία επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης, παράλληλα ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Καπών και επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος. Φυσικά προείστατο και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τζικώστας και δεν σας κρύβω ότι σε αυτή τη σύσκεψη όλοι οι φορείς εξέφρασαν την προσδοκία να ανοίξουν τα καταστήματα στις δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια της έκθεσης για να δοθεί ένας πανηγυρικός χαρακτήρας στην πόλη, να αναδειχθεί ο γιορτασμός αυτής της περίοδου και φυσικά ίσως να υπάρχει και ένα αντίστοιχο οικονομικό, όχι ίσως, ήμασταν σίγουροι ότι θα υπήρχε αντίστοιχο οικονομικό όφελος για τους επαγγελματίες της πόλης, τουλάχιστον του κέντρου. Εντάξει. Βεβαίως δεν οι επαγγελματίες της που δεν είναι εγκατεστημένοι στο κέντρο ίσως να μην είχαν την ανάλογη ωφέλεια, αλλά ειδικά το κέντρο θα την είχε. Εντάξει, τώρα ναι, αυτό και η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, ο εορτασμός εορτάζεται μόνο από σαφέστατα εδώ, οπότε είναι ειδική περίπτωση. Στις 26 Οκτωβρίου λοιπόν τα καταστήματα του κέντρου είναι κλειστά και τα καταστήματα της Νεάπολης είναι ανοιχτά. Αυτό ακριβώς. Και γιατί δεν έγινε δεχτή τελικά, γιατί δεν έγινε τελικά αυτή η πρόταση? Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν ήθελε. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν ήταν αντίθετος. Θεωρήθηκε ότι δεν θα έχει την ανάλογη ωφέλεια την οικονομική αν θέλετε ή ότι θα ήταν το εφαλτήριο για να ανοίξουν και άλλες μέρες τα καταστήματα. Νομίζω ότι στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων όπως είναι της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης που θέλουμε να δώσουμε αυτό το πανηγυρικό χαρακτήρα, θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στην Θεσσαλονίκη, επίσης των Χριστουγέννων, σε αυτές τις περιόδους μπορεί να ανοίξει 5, 6, 7 το πολύ Κυριακές το χρόνο μπορούν να ανοίγουν τα καταστήματα. Αν και όπως σας είπα προηγουμένως, η διαβεβαίωσή μας από την περιφέρεια είναι ότι εφόσον είναι τουριστική πόλη η Θεσσαλονίκη, μπορούν τα καταστήματα να ανοίγουν οποτεδήποτε. Αυτό που είπατε στην αρχή, ναι. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Συγγνώμη, επειδή ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό, ότι δικαιωθήκαμε όντως στην προσπάθειά μας αυτή να πείσουμε τους εμπόρους να ανοίξουν τα καταστήματα, γιατί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όχι εμείς, αλλά το Εμπορικό και Βιομηχανικό έκανε μία έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δείξει με ποσοστό άνω του 65% ότι οι επαγγελματίες ήθελαν τα καταστήματα άνοιχτα. Και τελικά όλοι είχατε αυτή την, συμφωνούσατε πάνω σε αυτό εκτός από το εμπορικό. Συνεπώς, από τους εκπροσώπους αν θέλετε το εμπορικό επιμελητήριο, του εμπορικού συλλόγου. Και να σας κάνω αυτή την ερώτηση που ξεκίνησα προηγουμένως, αληθεύει ότι υπάρχει, επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται, υπάρχει όντως μια κόντρα μεταξύ του κυρίου Μπουτάρη και του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Ζορμπίδη? Το διαψεύδω και λοιπόν μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Συμβαίνει το αντίθετο γιατί όπως είδατε, όπως σας είπα και προηγουμένως, πληρώνουμε δράσεις του Δήμου. Είτε αυτό λέγεται επισκευή απορριμματοφόρων, που είναι αρκετά χρήματα. Είτε αυτό λέγεται στελέχωση του τουριστικού περιπτέρου του Δήμου, παρακαλώ, γιατί δεν είναι δικό μας το τουριστικό περιπτέρου, του Δήμου. Είτε αυτό λέγεται γιορτή της αγοράς, που ήταν η περσινή γιορτή της αγοράς στα Χριστούγεννα. Το επαγγελματικό επιμελητήριο κάλυψε τη δαπάνη όλη αυτή που είδατε εκεί, είτε με το δέντρο στη θάλασσα ή το στολισμό της πλατείας Αριστοτέλους, όλο αυτό το γιορτινό χαρακτήρα που είχε. Εμείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο το πληρώσαμε, φυσικά προσδοκώντας την ανταπόδοση προς τα μέλη μας.
Και είδατε και προηγουμένως που σας είπα, μόλις έριξε την ιδέα ο Δήμαρχος για να ανοίξουν τα καταστήματα, κατευθείαν εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τη σύσκεψη, όπου ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, και έχουμε άριστη συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τουτάρη. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκε σαν είδηση από κάποιους δημοσιογράφους αυτό, ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ Μπουτάρη και Δημάρχου και Ζορπίδη. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μάλλον είναι από το γεγονός ότι στη σύσκεψη που κάναμε για τα προβλήματα της πόλης έτυχε να μην έρθει ο κύριος Δήμαρχος. Πολύ ωραία, το ξεκαθαρίσατε επομένως. Τι συζητήσατε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κληθήκατε στην Αθήνα με τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς για να συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό? Θέσαμε τα προβλήματα των επαγγελματιών, θέσαμε τους προβληματισμούς όλων των επαγγελματιών σε σχέση με την περίοδο αυτή που διανύουμε, και πήραμε τις ανάλογες διαβεβαιώσεις από τον Πρωθυπουργό ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει την οικονομική, μάλλον το βλέπουμε όλοι αυτό, ότι προσπαθεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της χώρας, το βλέπουμε ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά μας άκουσε στα προβλήματά μας και σε πάρα πολλά από αυτά υποσχέθηκε ότι θα τα υλοποιήσει. Πάντως, κύριε Ηλιάδη, εμείς ως πολίτες εδώ πέρα αισθανόμαστε ότι μας κοροϊδεύουν στην Βόρειο Ελλάδα. Ακούμε συνέχεια υποσχέσεις για την πόλη μας κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο στην έκθεση που ερχόταν λέγανε τα ίδια και τα ίδια. Και εμείς δεν έχουμε δύναμη. Εσείς ως φορείς δεν μπορείτε να τους. Τουλάχιστον μας κοροϊδεύουν, να μην μας υπόσχονται. Θα σας πω πάντως μια λέξη και θα πιστεύω ότι θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Παλεύουμε, πραγματικά παλεύουμε, ειλικρινά, καθημερινά, με όλη τη σημασία της λέξης. Εκπροσωπούμε συνέχεια τους επαγγελματίες στην κεντρική διοίκηση, έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση για όλα τα προβλήματα επαγγελματιών. Και σας είπα από την αρχή ότι οι επαγγελματίες του δικού μας επιμελητηρίου μπορεί να είναι από αυτοαπασχολούμενοι μέχρι επιχειρήσεις που έχουν πολλά άτομα προσωπικό. Όλοι έχουν ανάλογα προβλήματα και για αυτούς όλους παλεύουμε. Και ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι σε πάρα πολλά πετυχαίνουμε. Όντως δεν μπορείς να πετύχεις τα πάντα, αλλά πιστεύω ότι σε πάρα πολλά πετυχαίνουμε. Θυμάστε εκείνο το περιβόητο Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων που είχαν σημαία τους όλα τα επιμελητήρια τον καιρό της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 97. Τι έχουν γίνει εκείνες οι επενδύσεις? Αλήθεια είναι ότι την ευκαιρία τη χάσαμε. Εγώ έτσι πιστεύω ότι τη χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε η οικονομική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, γιατί εμείς τους Βαλκάνιους με την καλή έννοια του όρου θα μπορούσαμε να τους είχαμε κατακυριεύσει οικονομικά. Με την καλή έννοια, ξαναλέω, του όρου, γιατί όλοι αυτοί είναι συνεργάτες μας, όλοι αυτοί είναι οικονομικοί μας συμπαραστάτες. Αντίστοιχα υπάρχει εμπόριο από εδώ και από εκεί. Αλλά θα μπορούσαμε όντως να έχουμε πρωτεύοντα ρόλο, και γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, έχει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης. Είναι η πύλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως η Αθήνα ή, αν θέλετε, ο Πειραιάς, το λιμάνι του Πειραιά έχει το πλεονέκτημα να είναι το αντιπροσωπευτικότερο λιμάνι για να εξυπηρετήσει την Ελλάδα. Αντίστοιχα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ένα διαμετακομιστικό κέντρο για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, και όχι μόνο. Τολμώ να σας πω, μέχρι και το Ρότερνταμ. Δηλαδή, έτυχε να είμαι σε σύσκεψη με αντίστοιχους φορείς του λιμανιού του Ρότερνταμ πριν από 10 περίπου χρόνια, οι οποίοι ζητούσαν τη σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Ρότερνταμ, γιατί δεν μπορούν όλα τα εμπορεύματα να φτάσουν μέχρι εκεί. Και αν θέλετε, σε κάποια στιγμή υπήρχε και ένας κορεσμός στο αντίστοιχο λιμάνι και κοιτούσαν εναλλακτικές λύσεις, ούτως ώστε να έρθουν ειδικά κάποια που βολεύει συγκοινωνιακά να έρθουν από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μα η Θεσσαλονίκη για ανέκαθεν ήταν ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο με τεράστια σημασία. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτήν. Είχαμε την ατυχία, βέβαια, ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απομονώθηκε η πόλη, λόγω του ότι υπήρχαν χώρες γειτνιάζουσες με άλλα πολιτικά καθεστώτα. Αυτή η απομόνωση, που δεν υπήρχε προηγούμενα,
Γιατί υπήρχε η πρώτη συνδρομική σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη, έγινε παραδείγματος χάρη, αν θυμάμαι καλά, με το μοναστήρι, με τα Μπίτολα. Με το μοναστήρι, εμείς να το λέμε ελληνικά. Ναι, μοναστήρι. Ναι. Και καλά κάνετε και το λέτε έτσι. Άρα υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα μεταξύ των δύο πόλεων. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου υπήρχε σύνδεση ακόμη και με την Πολωνία της Θεσσαλονίκης. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απομονώθηκε η Θεσσαλονίκη λόγω του ότι, όπως είπα προηγουμένως, υπήρχαν χώρες με καθεστώτα εντελώς διαφορετικά και ήταν κάπως απομονωμένοι. Θέλω να πιστεύω ότι στα πλαίσια του ανοίγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως και στην Σερβία και στις άλλες χώρες, ήδη έγινε και με τη Βουλγαρία και με τη Ρουμανία, πιστεύω ότι θα έχει περισσότερη ανάπτυξη η Θεσσαλονίκη, αφού θα είναι απροσπέλαστη η μεταφορά εμπορευμάτων από εκεί προς τις άλλες χώρες. Να μην χάνουμε τις ευκαιρίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Πέστε μας λίγο, και θα κάνετε κάποιες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι πάρα πολύ που το μάθατε. Παρότι ακόμη επισήμως δεν το έχουμε αναγγείλει, σας δίνω συγχαρητήρια για τις πληροφορίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της, αλλά σε σχέση με την επαγγελματική της, με τη θέση των επαγγελματιών στο χώρο και σε σχέση με την οικονομική της ανάπτυξη όλων αυτών των ετών. Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα, αν θέλετε, και τις ευκαιρίες που δίνονται για ανάπτυξη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό θα κάνουμε μια εκδήλωση στις 24 του μηνός του Νοεμβρίου, όπου έχουμε προσκαλέσει ειδικούς πανεπιστημιακούς για να μας μιλήσουν ανάλογα, και νομίζω θα έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και θα τιμήσουμε την πόλη και την επιχειρηματικότητα ανάλογα. Παράλληλα όμως κάνουμε και μια γιορτή, μέσα στο Νοέμβρη, αυτή τη εβδομάδα θα το αναγγείλουμε, μέσα στο Νοέμβρη, μια Τετάρτη που δεν θα έχει Champions League, θα γίνει λοιπόν ένας αγώνας παλεμάχων του μπάσκετ, όπου όλους αυτούς τους παλέμαχους μπασκετμπολίστες που χαρήκαμε όταν η πόλη ήταν μπασκετούπολη, θα τους δούμε πάλι να αγωνίζονται. Πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα στο Palais des Sports, στο ναό του μπάσκετ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως βλέπω, συνεχίζετε να παίρνετε πολλές πρωτοβουλίες και να έχετε πολλές δραστηριότητες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Ηλιάδη, σας ευχαριστώ ειλικρινά που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του επαγγελματικού επιμελητηρίου που μας επιτρέψατε να αναδείξουμε τις θέσεις μας και να προβάλλουμε τις δραστηριότητες μας, και είμαστε διάθεσες οποτεδήποτε. Σας ευχαριστώ. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστότε, να είστε καλά και να μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται να τη στηρίξουμε όλοι εμείς οι Θεσσαλονικείς. Η Διεθνής Έκθεση είναι και πρέπει να παραμείνει ο σημαντικότερος οικονομικός και κοινωνικός παράγοντας της Βορείου Ελλάδος. Έχει μια πλούσια ιστορία, ένα σπουδαίο παρελθόν. Ας βοηθήσουμε όλοι να έχει και ένα σπουδαίο μέλλον. Γεια σας. City International 106,1 MHz FM Stereo.